Καλό σας βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η τέταρτη ανταπόκρισή μας από το φεστιβάλ, από το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο γίνεται, οι προβολές γίνονται στα λιμάνια, σε τις τέσσερις αίθουσες, στις δύο αίθουσες, στο Ολύμπιον και στο Παύλο Ζάνας και στο Μακεδονικό. Υπάρχει και η εικονική πραγματικότητα, η Virtual Reality. Να πούμε ότι εκτός από το φεστιβάλ έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται. Έχουμε το καφέ που είναι στην αποθήκη Γάμα, το οποίο γεμίζει μερικές φορές, αλλά και τα καφέ τα δύο που είναι στο Ολύμπιο, στον πρώτο και στον πέμπτο όροφο. Έχουμε τις συναντήσεις που γίνονται με τους επαγγελματίες, τους ηθοποιούς και με τους δημοσιογράφους. Έχουμε τις συνεντεύξεις τύπου που διοργανώνει το φεστιβάλ, όπως επίσης υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις θα δείξουμε σήμερα. Τα πλάνα τα οποία περνάνε πάνω από την εικόνα τη δικιά μου είναι δύο ενότητων. Η πρώτη ενότητα είναι η αποθήκη Δέλτα, όπου συνεργάζονται οι δύο αίθουσες, η Φρίντα Λιάπα και η Τόνια Μαρκετάκη, και η έκθεση που είναι ο άγνωστος εικαστικός Νίκος Κούνδωρος, ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδωρος, για την οποία έκθεση θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι όλο και περισσότεροι βλέπουν ταινίες, όλο και περισσότερο ζωντανεύει το φεστιβάλ, το market, η αγορά, έχει ρεκόρ 400 τόσες ταινίες. Βέβαια δεν υπάρχουν ταινίες οι οποίες δεν έχουν κανένα λόγο να έρθουν στο market, έχουν ήδη αγοραστεί. Είναι φυσικά οι αίθουσες και αυτή την ημέρα από τον κόσμο, είναι sold out τα περισσότερα εισιτήρια, και το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αυτοί οι κινηματογραφόφιλοι που βλέπουν τις ταινίες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να τις συνεχίσουν ανάλογες θεματικές ταινίες, να τις βλέπουν και μετά από το φεστιβάλ στις αίθουσες όπου λειτουργούν, όπως είναι το Μακεδονικό και οι άλλες αίθουσες οι οποίες υπάρχουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έκθεση «Ο άγνωστος εικαστικός Νίκος Κούνδωρος», μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση. Όσοι έχουμε δει τις ταινίες του Νίκου του Κούνδωρου, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και λίγα χρόνια, θα μπορέσουμε να θυμηθούμε όλες τις ταινίες, «Το Δράκο», «Τη Μαγεμένη Πόλη», «Το Vortex», «Τις μικρές Αφροδίτες», «Το Μπορντέλο», «Το 1922», «Τους φωτογράφους» κτλ. Αλλά και κάποια θεατρικά του Νίκου Κούνδωρου που είχε κάνει, ακόμα και την ταινία «Την Αντιγόνη» που την προετοίμασε στη Γαλλία αλλά δεν έγινε ποτέ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα εικαστικά αυτά του Νίκου του Κούνδωρου, τα οποία εκτίθενται στο πρώην βρεφονηπιακό σταθμό, μπαίνοντας δηλαδή στο λιμάνι από την Ίνο Στραγούμη, στο αριστερό μας χέρι, η δεύτερη αίθουσα που κάνει εκθέσεις, γιατί η πρώτη αίθουσα είναι από το Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης που κάνει εκθέσεις μονίμως για ορυκτά. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν τη δεύτερη αίθουσα στο αριστερό μας χέρι φυσικά, όπου στους δύο ορόφους υπάρχουν τα εκθέματα, οι φωτογραφίες, τα σκίτσα και τα ζωγραφικά έργα του Νίκου του Κούνδωρου, ο οποίος όπως είπαμε ξεκίνησε πρώτα από εικαστικός από τη Σχολή Καλών Τεχνών και μετά έγινε σκηνοθέτης, αλλά και τα κουστούμια και τα σκηνικά που έχει κάνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, αυτά είναι στο δεύτερο όροφο. Βλέπεις δηλαδή στον πρώτο, στο ισόγειο και στο από πάνω όροφο, τα σκηνικά με φόντο όλη τη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι ακόμα πιο μαγευτικό. Διαβάζεις και τις λεζάντες και θυμάσαι τις ταινίες αυτού του πολύ μεγάλου σκηνοθέτη, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Εμείς να πούμε ότι είδαμε τις περισσότερες ελληνικές ταινίες, μόνο δύο δεν έχουμε δει, οι οποίες δεν ήταν στο market, αλλά θα τις δούμε και αυτές εν καιρό. Είδαμε όμως και ταινίες οι οποίες θα προβληθούν αύριο, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, και τις οποίες λοιπόν θα αναφερθούμε και τις προτείνουμε σε εσάς. Η πρώτη ταινία είναι στην αίθουσα Φρίντα Λιάπα, στην αποθήκη Δέλτα, στον πρώτο όροφο, όπου θα προβληθεί η ταινία «Αύριο θα», είναι παραγωγή της Κίνας και Γερμανίας και Σερβίας, του Μάρκοβιτς.
Εδώ πέρα πρόκειται για έναν Κινέζο ο οποίος έχει προσληφθεί, είναι νυχτοφύλακα σε ένα κτίριο τεραστίων διαστάσεων και κάθε μέρα κάνει και από κάτι για να ασχολείται, χωρίς όμως να το έχει πει κανένας τίποτε. Μέσα από αυτό βλέπουμε μια μορφή του Πεκίνου, όχι το Πεκίνο αυτό που ξέρουμε, αλλά το Πεκίνο του περιθωρίου ουσιαστικά, το Πεκίνο που είναι πίσω από τη βιτρίνα, μας το δείχνει με πάρα πολύ προσεκτική ματιά ο Σέρβος σκηνοθέτης. Πολύ ενδιαφέρουσα η οπτική του, η σκηνοθεσία του, το σενάριό του και πολύ σφιχτός ο ρυθμός του ώστε να πλάσει τους χαρακτήρες του. Μια ευρωπαϊκή ματιά στην Ασιατική Ήπειρο που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το λόγο. Ακολουθεί η ταινία «Η εποχή της βροχής», ταινία από τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν, η οποία προβάλλεται στις 3:30 στο Ολύμπιον, πάντα όλα αύριο την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία δασκάλα καλοκάγαθη που λέμε, η οποία θέλει να κάνει εξωματική για να αποκτήσει ένα παιδί. Εκβιάζει τελικά με εύσχυμο τρόπο έναν μαθητή της να κάνει έρωτα μαζί της, ούτως ώστε να μπορέσει να αποκτήσει αυτό το παιδί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόκτηση του παιδιού έχει γίνει μια έμονη ιδέα, είναι ψυχαναγκασμός ουσιαστικά. Με το σύζυγό της δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις, αυτός είναι σχετικά απόμακρος και παλεύει μόνη της, έχει πάρει άδεια από το σχολείο. Οπότε παρακολουθούμε και την κοινωνία πως πιάνει αυτές τις περιπτώσεις, όπως επίσης και την μοναχική αυτή προσπάθεια που πλέον υπάρχει σε όλο τον κόσμο, η υπογενετικότητα. Μια όμορφη λοιπόν ταινία 103 λεπτά του 2019 φετινή. Του 2019 53 λεπτά είναι η ταινία που προβάλλεται σε 6 ώρα το απόγευμα στο μακεδονικό πλάνο της Άννας Στερεοπούλου. Μια ταινία λίγο περίεργη. Είναι άκρως εικαστική και άκρως επιστημονική. Πώς η μουσική θεραπεύει και μέσα από τα όνειρα θεραπεύεται ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Αυτή η ταινία αξίζει να τη δούμε με προσοχή, αλλά αξίζει να πάμε στη βιβλιογραφία και στις παραπομπές που αυτή η ταινία συνεπάγεται, εφόσον την έχουμε δει αυτή την ταινία, που απαιτεί πραγματικά την υπομονή μας. Στην ίδια αίθουσα, στις 8 η ώρα το απόγευμα, στο Μακεδονικό, η Παρθένος του Αυγούστου, μια ταινία του Τζόνας Τρουέμπα, από την Ισπανία. Πρόκειται λοιπόν για μια κοπέλα περίπου 32 χρονών, η οποία αποφασίζει να βγάλει τον Αύγουστο στη Μαδρίτη. Κρατάει ένα, αυτό που θα λέγαμε, βίντεο ημερολόγιο, το πώς περνάει τις μέρες της στη Μαδρίτη. Έχει και μια ερωτική σχέση στο τέλος, συναντάει κάποιους ανθρώπους, πηγαίνει σε πολιτιστικά γεγονότα τα οποία γίνονται και τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Η Μαδρίτη λοιπόν, όπως όλες οι μεγάλες πόλεις, ποτέ δεν σταματάει, ούτε ακόμα τον Αύγουστο, όπως έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, και τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και πολύ περισσότερα πολιτιστικά γεγονότα. Με αυτές λοιπόν τις 4 ταινίες, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ακόμα για μία ταινία την οποία μπορείτε να τη βρείτε στο φεστιβάλ, να την ψάξετε, είναι το Common Birds, τα συνηθισμένα πουλιά, μία εξαιρετική ταινία από τη Γαλλία, όπου μιλάνε αρχαία ελληνικά, έχει να κάνει με δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν την κρίση, φεύγουν από την Αθήνα δίνοντας ένα στίγμα πληροφόρησης και ένα εσωτερικό αγώνα, και τότε συναντάνε τα πουλιά. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε τους όρνηθες του Αριστοφάνη, που οι σκηνοθέτες την παντρεύουν πάρα πολύ καλά. Είναι εκπληκτικό το πόσο όμορφα και αρμονικά η αρχαία ελληνική γλώσσα αγκαλιάζει τη φύση, και πως τα πουλιά λένε ότι οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν από αυτούς αλλά από τους εχθρούς τους, θα πέραν μια παράφραση του Αριστοφάνη. Και στο τέλος γίνεται η έκπληξη, η ταινία μας μιλάει για τα σύνορα, τα γεωγραφικά και τα ιδεολογικά, και κατ' επέκταση για τους μετανάστες, ή όπως το λένε ορισμένοι, λάθρομετανάστες, όρο που εμείς δεν τον υιοθετούμε. Και βγάζει λοιπόν από το μουσείο την αρχαία ελληνική δραματουργία και τη βάζει στο σήμερα για να δοκιμάσει
όχι την αρχαία ελληνική δραματουργία, αλλά εμάς, για το πόσο ηθικοί είμαστε, πώς μπορούμε σήμερα, φέτος, το 2019 και μετά, να πιστέψουμε αυτά τα πράγματα τα οποία λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες και να δοκιμάσουμε το χαρακτήρα μας και να τον πλάσουμε έτσι ώστε να γίνεται ανθρώπινος. Μια εξαιρετική ταινία που κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να προβάλλεται σε όλα τα σχολεία και σε όλη την Ελλάδα και μια πιο ελληνική ταινία από όλες τις ελληνικές ταινίες που έχουμε δει. Με αυτά και με τα άλλα, να σας ευχηθούμε καλή τύχη και ό,τι καλό κάνετε σήμερα Τρίτη και την υπόλοιπη εβδομάδα. Γιάννης Φραγκούλης από το filmetheater.gr από τη Θεσσαλονίκη σε τέταρτη απόκριση από το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Γεια σας.